χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο νίκες. Με κάποιους συνδυασμούς αποτελεσμάτων, αλλά έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στο παιχνίδι με την Ισπανία, το οποίο είναι κομική σημασία και όλοι ξέρουμε ότι έχει μια πολύ δυνατή αντίπαλος και πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να κερδίσουμε και ουσιαστικά να καλύψουμε το χαμένο έδαφος το οποίο είχαμε με την Φιλανδία κυρίως.